Ευχαριστούμε πολύ που δίνετε το βήμα στην ομάδα μας να προωθήσει τη δράση της. Η ομάδα μας υπάγεται στο Σύλλογο Μέριμνας Εργαζομένων του Λιμενικού Σώματος, είναι πολιτιστικός σύλλογος και ονομάζεται Ούριος Άνεμος. Δεν είναι Ούριος, είναι Ούριος. Είναι ευνοϊκός άνεμος, δηλαδή είναι ο άνεμος που φυσάει και φέρνει την αλλαγή σε οτιδήποτε άσχημο υπάρχει τέλος πάντων. Η ομάδα μας έχει φιλανθρωπική δράση, είναι αυτό που τα τελευταία χρόνια επιδιώκω να κάνω συνειδητά εγώ, δηλαδή μέσα από το θέατρο προσπαθούμε να τραβήξουμε κόσμο ο οποίος θέλουμε και αυτός να ενδιαφερθεί για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, είτε για συλλόγους, είτε για άτομα τα οποία χρήζουν ειδικής φροντίδας. Είμαστε η ομάδα λοιπόν ο Ούριος Άνεμος, είμαστε μια σειρά από συναδέλφους που βρισκόμαστε στο Λιμεναρχείο της Χίου και πήραμε αυτή την απόφαση ούτως ώστε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι τέλος πάντων προς τη βοήθεια αυτών των ατόμων που χρήζουν βοήθεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε αυτό, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ, το θέατρο, και λειτουργεί και ανταποδοτικά όλο αυτό προς εμάς, γιατί μας δίνει απεριόριστη χαρά που το κάνουμε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η δράση του συλλόγου μας είναι φιλανθρωπική. Θα προσπαθήσουμε και με τη συνεργασία τη δική σας λίγο αργότερα που θα χρειαστεί τέλος πάντων να με ενημερώσετε τι μπορεί να υπάρχει ας πούμε από κάποιον που μπορεί να χρειάζεται βοήθεια κτλ. Η δράση μας είναι λοιπόν φιλανθρωπική και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και χρησιμοποιούμε το θέατρο και αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Είναι νεοσύστατη η ομάδα μας. Θα έχουμε εδώ την αίθουσα τέλος πάντων του Ομηρίου που θα κάνουμε τις πρόβες μας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή. Είμαστε περίπου 10 άτομα τα οποία ξεκινήσαμε τις πρόβες μας τώρα. Ευελπιστώ να τελειώσουμε γύρω μετά τον Απρίλιο περίπου, όπου και θα έχουμε και την παράστασή μας να την παρουσιάσουμε στον κόσμο. Λίγα λόγια για την παράσταση θέλω να σας πω. Η παράσταση λέγεται «Η Λύθη», είναι του Νίλ Σάιμον και το θεωρώ πάρα πολύ διαχρονικό αυτό το έργο, διότι αφορά μια ομάδα ανθρώπων που ζουν σε ένα χωριό και είναι καταδικασμένοι σε μια κατάρα, ας πούμε, να ζουν με μια κατάρα που τους περιορίζει πάρα πολύ τη συνείδηση και τους κάνει να ζουν και να νιώθουν σαν ηλίθιοι. Αυτή η κατάρα πρόκειται να σπάσει ή όχι, είναι κάτι που φαίνεται στην εξέλιξη του έργου, διότι θα έρθει κάποιος από την πόλη, κάποιος δάσκαλος για να εκπαιδεύσει τη Σοφία, η οποία Σοφία πρέπει να εκπαιδευτεί μέσα σε μία μέρα για να σπάσει κατάρα ή να πει το ναι στον κόμι Γιουζέγκεβιτς, που στην ουσία είναι ο κόμις Δράκουλας. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το έργο υπάρχουν πάρα πολλές ανατροπές, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, γιατί έχουμε να κάνουμε με ηλίθιους. Και η αλληγορία του έργου είναι κάτι που εμένα με συγκλονίζει πάντα και κάθε φορά που το διάβαζα και σαν έργο και το έπαιζα, διότι η Σοφία, που είναι και το μοναδικό όνομα που είναι η Σοφία και είναι ελληνικό όνομα, σε αντίθεση με άλλα που είναι ρώσικα και είναι μεγαλύτερα ονόματα, η μοναδική γλώσσα που θέλει να μάθει από το δάσκαλο που θα πάει να την εκπαιδεύσει είναι τα καναρινίστικα. Και στην ουσία η αλληγορία αυτή αφορά το κλουβί που είναι εγκλωβισμένη η Σοφία και θέλει να μάθει τα καναρινίστικα για να απελευθερωθεί τέλος πάντων από τον τρόπο αντίληψης και σκέψης που τις έχουν επιβάλει. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η παράστασή μας. Έχουμε ξεκινήσει, αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω το Ομήριο Θέατρο που μας διαθέτει την αίθουσα προκειμένου να κάνουμε τις πρόβες μας. Και εννοείται το Δήμαρχο, τον Λιμενάρχη μας και τον κύριο Πολυμενάρχη, τους ευχαριστούμε θερμά. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε εδώ. Η ομάδα σας, ο σύλλογος αποτελείται μόνο από στελέχη του Λιμενικού Σώματος ή είναι μια ανοιχτή ομάδα που μπορούν να βγουν και κάποιοι που ενδιαφέρονται? Ο σύλλογός μας έχει έδρα στην Αθήνα. Είναι ο σύλλογος Μέριμνας είναι πολιτιστικός σύλλογος. Είναι ο σύλλογος Μέριμνας Εργαζομένων του Λιμενικού Σώματος. Εγώ δρώ στην Χίο σαν σύνδεσμος του συλλόγου. Στην ομάδα μας μπορούν να έρθουν και άτομα τα οποία δεν είναι λιμενικοί, σαφώς, γιατί υπάρχει χώρος τέλος πάντων για όσους ενδιαφέρονται για να παρακολουθήσουν και να παίξουν μαζί μας, γιατί το θέατρο είναι παιχνίδι και γι' αυτό λέμε παίζουμε θέατρο. Υπάρχει χώρος βεβαίως, απλά δεν μπορούμε λόγω του COVID-19 δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά άτομα στην αίθουσα, όπως καταλαβαίνετε. Περιοριζόμαστε στον αριθμό των 12. Και ως προς τις ηλικίες?
Το θέατρο δεν έχει ηλικία. Ο καθένας μπορεί να το παρακολουθήσει εφόσον τα αγαπάει. Το ζητούμενο είναι βασικά να αγαπάει αυτό που κάνει. Και αν δεν τα αγαπάει και έρχεται από περιέργεια, είμαι σίγουρος ότι θα τα αγαπήσει. Γιατί έχει πάρα πολύ χαρά όλο αυτό. Είναι αρκετά χρόνια σε θεατρικές ομάδες, περίπου κοντά στα 10 χρόνια. Και έτσι, όταν ήρθε ο Βασίλης από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, μάλλον, και πολλά χρόνια εκείνο στο θέατρο κλπ. Και γνωριστήκαμε και είδαμε ότι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη θεατρική ομάδα και να παίξουμε πλέον θέατρο ως λιμεναρχείο, ως λιμενική, και να βοηθήσουμε σε όποια δράση μπορούμε εδώ τον τόπο μας. Το έργο, όπως σας είπε, είναι μια πολύ ωραία κωμωδία αλληγορική του Νίλ Σάιμον, και πιστεύουμε ότι θα αρέσει και στον κόσμο και θα φέρουμε κοντά τον κόσμο για όλες τις υπόλοιπες δράσεις, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε κλπ.